Τελέσκετο και είναι το γκολ. Ήταν αυτή η βολίδα του Νικηφόροφ. Η μπάλα, ενώ προς στιγμήν φάνηκε να την μπλοκάρει ο Ατματζίδης, δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει. Ξαναβλέπουμε εδώ. Πέρασε ανάμεσα από το τείχος η μπάλα. Ο Ηλίας Ατματζίδης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει αυτό το κεραυνό του Νικηφόροφ. Βλέπουμε εδώ ξανά. Η ομάδα του Στρασβούργου, η οποία μάλιστα έσπασε το αίτητο της Νάντ μετά από 34 αγωνιστικές. Αλλά για να δούμε εδώ αυτό το γκολ. Αυτό το γκολ. Αυτό το γκολ. Βλέπουμε εδώ απογοήτευση στην ελληνική ομάδα από τον Κασάπη. Από τον Κασάπη. Εδώ θα βρεθεί δεξιά μόνος ο Καρπίν. Πρέπει να πούμε ότι δεν χάνονται όλα για την ελληνική ομάδα. Χωρίς να θέλουμε να κάνουμε τους αισιόδοξους ή να δώσουμε νότες αισιοδοξίας. Αφήνει το παιχνίδι να παιχτεί το διαιτητής. Δεν έδωσε offside. Είχαν σταματήσει όλη η ελληνική άμυνα. Συνέχισε ο Μπεσάσνικ και κάνει το 0-3. Είχαν σταματήσει όλοι οι Έλληνες παίκτες πιστεύοντας ότι είχε δοθεί offside. Να ξαναδούμε εδώ. Για να ξαναδούμε εδώ. Πραγματικά υπάρχει offside και μάλιστα ένα σίγουρα. Ίσως και ο Μπεσάσνικ, ο οποίος πέτυχε τελικά το σουτ, δεν πέτυχε το γκολ.